Καμαρώνω πάρα πολύ, ειδικά φέτος, για το κουκού. Καμαρώνω γιατί οι πολλοί μας είχαν ξεγραμμένους. Μας είχαν ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου φέτος από το πρώτο γύρο θα ακούνε για μαντήλι. Εσείς όμως αποδείξατε η οικογένεια, γιατί πλέον ο κουκού ειδικά εφέτος είναι μια οικογένεια, διοίκηση, παίχτες και ο coach της ομάδας, είσαστε μια οικογένεια, αποδείξατε αυτό που πολύ λίγοι πιστεύαν. Ότι ό,τι και να γίνει, το Κουσουκού είναι πάντα το Περιστέρι και το Περιστέρι είναι σκληρό καρύδι. Νέα παιδιά, νέος προπονητής, μια φούστα άνθρωποι δίπλα από εσάς, γιατί δυστυχώς είναι τα σημεία των καιρών, μια φούστα άνθρωποι από την πλευρά της διοίκησης εδώ, αλλά άνθρωποι που πραγματικά αγαπάνε το μπάσκετ και το γυμναστικό σύνολο, έχετε, θα έλεγα, κλέψει την παράσταση. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι ο δεύτερος γύρος θα είναι ακόμα καλύτερος. Πολλοί ήταν αυτοί που λέγανε ότι ο Κουσουκού θα περάσει χωρίς να πάρει το ροζ φύλλο. Αλλά εσείς αποδείξατε το εντελώς αντίθετο. Και αν ήταν και η τύχη σε κάποια παιχνίδια λίγο με το μέρος μας, θα είμαστε σε καλύτερη οπωσδήποτε θέση. Αλλά εν διάς περιπτώσει εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι βάζουμε φέτος σε δύσκολες εποχές, βάζετε, δεν μπορώ να πω, γιατί στο βάζουμε μπορεί κάποιος να συμπεριλάβει και εμένα, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Οι παίκτες, όπως είπαμε, δίκης και προπονητής, λοιπόν βάζετε τις βάσεις για σίγουρα για κάτι καλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που γίνεται φέτος στο Γυμναστικό Σύλλογο Περιστερίου είναι υγεία. Γιατί σφυριλατείται μια ομάδα σε εποχές που το budget είναι ανύπαρκτο, αλλά έχει πολύ καλά παιδιά, καλούς αθλητές, καλό προπονητή και όπως είπαμε μια κούστα άνθρωποι που είσαστε, έχετε δημιουργήσει αληθινά μια οικογένεια. Εγώ, παιδιά, δεν θέλω να υποσχεθώ. Εξάλλου, ζούμε σε μια εποχή που όσα λιγότερα λες, τόσο πιο αξιόπιστος γίνεσαι. Εγώ όμως, αυτό που μπορώ να πω, ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων, ο πρόεδρος μπορεί να ξέρει δύο πράγματα. Ποτέ το τηλέφωνο μου δεν θα χτυπήσει χωρίς να το σηκώσω. Και πάντοτε θα βρω τον τρόπο να βοηθήσω όσο μπορώ και... Το έκανες τη δύσκολη εποχή του καλοκαιριού, τους Ιάννους. Πώς? Το έκανες τη δύσκολη εποχή του καλοκαιριού. Αυτό ξέχασε το, το τι έκανα τη δύσκολη εποχή του καλοκαιριού. Ξέχασε το. Εγώ όμως πιστεύω ότι προφοράτε ένα Γολγοθά σε δύσκολη εποχή και τώρα είναι δύσκολη εποχή και γι' αυτό πρόεδρε, όπως το έχω ξαναπεί, μην διστάζεις να σχηματίζεις στο καδράν του τηλεφώνου στο νούμερό μου για οτιδήποτε και αυτό που μπορούμε χωρίς την πανοκρουσία θα το κάνουμε.